Λοιπόν, παρακαλώ από τη Νέα Δημοκρατία, ποιο θα το συζητήσει, ο κύριος Μηταράκης. Κύριε Φρακετάκη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Επιτροπή. Επιτρέψτε μου ένα σύντομο κύκλο γενικών ερωτήσεων και τρεις πιο συγκεκριμένους κύκλους ερωτήσεων πάνω σε θέματα που έχουν προκύψει κατά την εξέταση των φακέλων. Οι γενικές ερωτήσεις είναι, πρώτον, θεωρείτε ότι η πολιτική χορήγηση δανείων από την Εθνική Τράπεζα προς τα κόμματα ήταν ενιαία ή διαφέρει ανά κόμμα και ανά περίπτωση? Η δεύτερη γενική μου ερώτηση είναι, κατά τα έτη και κατά τις ημερομηνίες που δόθηκαν τα δάνεια προς τα κόμματα, ποια ήταν η άποψη της τράπεζας ως προς την πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού δημοσίου, την ασφάλεια των χρηματορρών των μελλοντικών εγγυήσεων και κατά συνέπεια αυτά ως εγγυήσεις για τα δάνεια που δόθηκαν? Και τρίτον, αν έχουν παρέμβει πολιτικά κόμματα στο παρελθόν ή στο παρόν για τη χορήγηση δανείων προς μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η πολιτική της τράπεζας, όχι μόνο ως προς τα κόμματα, ως προς κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, είναι ενιαία. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Όπως είπα, υπάρχει η πιστωτική πολιτική της τράπεζας, η οποία περιγράφει το γενικό πλαίσιο δυνατότητας ανάληψη κινδύνου πιστωτικής μορφής. Υπάρχει ο κανονισμός πιστοδοτήσεων, ο οποίος συγκεκριμενοποιεί ενέργειες και τρόπους και μεθοδολογίες και τι είναι ανεκτό για να δοθεί ένα δάνειο ή να αναλυφθεί πιστωτικός κίνδυνος. Υπάρχουν πολυεπίπεδες επιτροπές από αναλυτές, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με την εταιρεία και την καταλαβαίνουν. Ανεξάρτητη διεύθυνση πίστης η οποία βλέπει το αίτημα και πολυεπίπεδα συμβούλια. Αυτό που θέλω να σας μεταδώσω είναι ότι στην Εθνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου και το διευθύνου του Συμβούλου, κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του κάτι. Όλη η διαδικασία, και νομίζω ότι γι' αυτό είναι γνωστή η Εθνική Τράπεζα, όλη η διαδικασία έγκυται και περνάει από μία διαδοχή ελέγχων. Εντάξει. Τώρα, άρα αναφορικά με τα κόμματα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφαρμόστηκαν τα πιστοδοτικά κριτήρια τα οποία κρίθηκαν αρμόζοντα τη χρονική στιγμή όπου έγινε η αίτηση για τις δανειοδοτήσεις. Σας θυμίζω ότι την περίοδο στην οποία δόθησαν τα δάνεια προς τα κόμματα, ο κύριος τρόπος εξασφάλισης ήταν η εκχώρηση της κρατικής επιχορήγησης προς έκαστο κόμμα. Δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο, γιατί ξαναλέω και τονίζω, πρέπει κάποιος να βλέπει τις αποφάσεις που λαμβάνονται πριν έχει σηκωθεί η κουρτίνα, όχι αφού έχει σηκωθεί η κουρτίνα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, εξάντε, δεν υπήρχε υψηλότερης ασφάλειας να δώσει πιστοδότηση από αυτής η οποία υποστηρίζονταν από το ελληνικό δημόσιο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις επιχορηγήσεις στα κόμματα. Είναι ίδιας μορφής κίνδυνος με τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου, τα οποία, όπως ξέρετε, και η Εθνική Τράπεζα αλλά και οι άλλες τράπεζες κρατούσαν δισεκατομμύρια εξ αυτών. Άρα η Εθνική Τράπεζα ένιωθε ασφαλής να λαμβάνει και να δεσμεύει χρηματορροές οι οποίες προέρχονταν από την τακτική επιχορήγηση των κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά την παρέμβαση πολιτικών, δεν μπορώ να μιλήσω προφανώς για άλλους ανθρώπους, αλλά μπορώ να μιλήσω για μένα. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμία πολιτική παρέμβαση όσο καιρό είμαι στη θέση αυτή. Ευχαριστώ. Για οικονομία χρόνου να προχωρήσω στην πρώτη ειδική ερώτηση ως προς το ενιαίο της διαδικασίας και σας ρωτήσω το εξής. Έχω στα χέρια μου μια επιστολή με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου του 2010 του τότε Προέδρου του Συνασπισμού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εθνικής, το οποίο εισήλθε στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου με αριθμό πρωτοκόλλου 632 15 12 του 10. Με αυτή την επιστολή ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί ευρύτερη θεώρηση για την χορήγηση δανείου προς αυτό που δεν προσδιορίζεται αυστηρά με τραπεζικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια. Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, αν υπάρχουν και άλλα κόμματα που έχουν ζητήσει γραπτός με αντίστοιχο τρόπο δανειοδότηση από την τράπεζά σας κατά παρέκκληση των νομίμων διαδικασιών.
Δεύτερον, αν έχετε δώσει εκείνη την εποχή δάνεια σε άλλα κόμματα με τα αντίστοιχα ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2010. Και τρίτον, πώς αντιδράσατε τότε ως τράπεζα στο αίτημα για αυτή την ευρύτερη θεώρηση. Έγινε δεχτή, δόθηκε κάποιο δάνειο πέρα της ευρύτερης θεώρησης. Αποτελεί αυτό κοινά αποδεκτή τραπεζική πρακτική σύμφωνα με τις οδηγίες της Τραπέζης Ελλάδος. Το συγκεκριμένο έγγραφο δυστυχώς δεν το έχω, δεν υπόψη μου, αλλά το έχω ακούσει δημοσιογραφικά, πρέπει να σας πω. Δεν είμαι πρόκειτος να σας πω ακριβώς τι δάνειο είχαμε δώσει τότε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό που μπορώ να κατανοήσω διαβάζοντας το συγκεκριμένο εδάφιο είναι ένα αίτημα που θα έκανε ίσως οποιοδήποτε δανειολήπτης, ο οποίος είναι σε δύσκολη θέση, για μια κάποιος πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Δεν το διαβάζω σαν προτροπή για παραβίαση των πιστωτικών πολιτικών. Τέτοιου είδους διάλογοι μεταξύ της τράπεζας και δανειοληπτών γίνονται πάρα πολύ, σε κάθε χρονική στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η τράπεζα χειρίζεται τα πιστωτικά της θέματα βάσει της πολιτικής της. Οπότε δεν επηρεάστημε από αυτόν τον τρόπο, από αυτό το συγκεκριμένη παρένεση. Τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω για το παρελθόν είναι ότι οι δανειοδοτήσεις της Εθνικής Τράπεζας προς τα κόμματα ήταν περίπου στα τέσσερα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ήταν περίπου 25 εκατομμύρια στο καθένα. Όλα αυτά τα πιστωτικά ανοίγματα ανά πάσα στιγμή υποστηρίζονται με τις δέωσες εξασφαλίσεις. Ο χρόνος έτρεξε, η ιστορία προχώρησε. Αυτή τη στιγμή η έκθεση της τράπεζας είναι γύρω στα 29 εκατομμύρια και κάθε μία έκθεση, ανάλογα με την πορεία των εσόδων της κρατικής επιχορήγησης, έχει πάρει τη δική της πορεία. Αλλά αυτή τη στιγμή η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας συνολικά σε δανειοδότηση κομμάτων ανέρχεται σε 29 εκατομμύρια. Να συνεχίσω για οικονομία χρόνου. Να σημειώσω ότι δεν μου είπατε κάποιο άλλο παράδειγμα, ίσως δεν το είχατε πρόχειρο, για άλλο κόμμα γραπτός να ζήτησε κάποια αντίστοιχη δανειοδότηση από την τράπεζα. Να πάω στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Υπάρχει μια πιο πρόσφατη επιστολή πάλι του ΣΥΡΙΖΑ προς εσάς, 16 Τρίτου του 2016. Που αναφέρεται σε ένα εισηγητικό της τράπεζας που βρίσκεται στο φάκελο με ημερομηνία 22 Τρίτου. Αυτή την επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ δεν την έχουμε. Αν είναι δυνατόν ή από το ΣΥΡΙΖΑ ή από την τράπεζα θα τη θέλαμε, γιατί έχουμε την απάντηση, αλλά δεν έχουμε την ερώτηση. Προκύπτουν δύο θέματα. Πρώτο, αναφέρεται κάποιο ακίνητο που θα δοθεί, λέει, μελλοντικά στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι όταν περιέλθει στην κατοχή του δεν θα το υποθηκεύσει προς τρίτον. Υπάρχει ένα negative pledge. Σήμερα υπάρχει κάποια εμπράγματη εξασφάλιση από το ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή προσημείωσης ή υποθήκης για τα δάνειά του? Επίσης, θέλω να ρωτήσω, αυτό το ακίνητο που αναφέρεται στην επιστολή είναι το ίδιο ακίνητο που αναφέρεται σε άλλη επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ προς εσάς, 14 του 2013, που τότε υποσχόταν ότι θα βρεθεί στην κατοχή του το ακίνητο μέχρι τα τέλη του 2013 και τότε πάλι θα το δώσει ως εξασφάλιση? Γενικότερα, έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή ότι θα δώσει εμπράγματη εξασφάλιση? Αν ναι, πότε? Και για ποιο λόγο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε την εμπράγματη εξασφάλιση το 2013 και το 2016? Υπάρχει κάποιο θέμα κατά την ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΣΥΡΙΖΑ που απαιτεί πρόσθετες εγγυήσεις? Το δεύτερο που προκύπτει από την ίδια επιστολή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το κυβερνών κόμμα θα αυξήσει την κρατική επιχορήγηση προς τα κόμματα. Αυτή είναι η επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ 16 Τρίτου. Δεν το γνωρίζουμε εμείς αν θα αυξηθεί η κρατική επιχορήγηση προς τα κόμματα. Αλλά λάβατε εσείς υπόψη μια αυξημένη κρατική επιχορήγηση σήμερα, αναλύοντας την πιστοληπτική ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ? Και για ποιο λόγο η τράπεζά σας απέστειλε το σχετικό εισηγητικό? Ποιο είναι το θέμα? Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο θέμα το μοναδικό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει ένα negative pledge. Αυτό είναι σωστό. Περαιτέρω λεπτομέρειες επιφυλάσσομαι. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το δάνειο που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ επί του παρόντος είναι ενήμερο αυτή τη στιγμή. Εξυπηρετείται. Αλλά δεν έχει πράγματα της εξασφαλίσεις. Υπάρχει...
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Έχετε δίκιο, κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Ο κύριος Μάρτης μόνο δικαιούται να απαντήσει. Κύριε Μηταράκη, μισό λεπτό να τελειώσει ο κύριος Στραγιαδάκης. Έχετε δίκιο, παρακαλώ λίγο. Είναι διαδραστική ο χρόνος. Να τελειώσει ο κύριος Στραγιαδάκης όμως. Υπάρχει κάποια προσημείωση ή υποθήκη προς την τράπεζά σας? Δεν γνωρίζω να υπάρχει. Πρέπει να το ερευνήσω. Αλλά υπάρχει negative pledge. Αυτό το γνωρίζω επίσης. Αλλά δυστυχώς για περαιτέρω λεπτομέρειες μπορώ να επανέλθω. Υπάρχει negative pledge σε ακίνητο που ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα περιέλθει στο μέλλον στην κατοχή του. Σας παρακαλώ. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία μερικών συναδέλφων, αλλά καλό είναι να μην παρεμβαίνετε. Είναι μια εκδίκηση Ακριτικής Επιτροπής. Κύριε Μηταράκη, παρακαλώ. Ως προς το τρίτο θέμα, θέλω να ρωτήσω σχετικά με την εφημερίδα Αυγή. Κατά πρώτον, συνεκτιμώνται οι οφειλές της Αυγής και λοιπόν μέσων μαζικής επικοινωνίας που ανήκουν έμεσα ή άμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ στην πιστοληπτική ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ? Δεύτερον, από το due diligence που έχετε κάνει στα δάνεια της Αυγής, ποια είναι η μετοχική σύνθεση της Αυγής? Υπάρχει από ό,τι εμφανίζεται μια offshore στο μετοχικό κεφάλαιο της Αυγής με ποσοστό 2,93%. Ποιος είναι ο beneficial owner, το φυσικό πρόσωπο που είναι ο ιδιοκτήτης της offshore, που είναι ιδιοκτήτης της Αυγής? Αυτό το πρόσωπο είναι πολιτικό πρόσωπο? Τρίτον, προκύπτει από το φάκελο ότι συμψηφίσατε τις διαφημιστικές δαπάνες, με διαφημιστικές δαπάνες της τράπεζάς σας δάνειο της Αυγής την περίοδο 6-12 του 12 ως 17 Δευτέρου του 14. Πόσο συνηθισμένη η πρακτική σας είναι να συμψηφίσετε δάνεια μέσων μαζικής επικοινωνίας με τα δάνεια των κομμάτων? Και πώς κοστολογήσατε αυτή τη διαφημιστική δαπάνη? Με ποιο κριτήριο? Με τον αριθμό φίλων, παραδείγματος χάρη, που πουλάει αυτή η εφημερίδα σε σχέση με τη συνολική ημερήσια κυκλοφορία των εφημερίδων? Και πέρα της Αυγής, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δανειστεί ή εγγυηθεί δάνεια σε άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ραδιοφωνική σταθμή, ιστοσελίδες που του ανήκουν έμεσα ή άμεσα? Επίσης, στα εισηγητικά σημειώματα της τράπεζας αναφέρεται μια επιστολή πρόθεσης εγγύησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν είναι στο φάκελο. Έχει εγγυηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τα δάνεια ή δόθηκαν χωρίς εγγύησης σε μια εφημερίδα που, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει ποτέ κερδοφόρα χρήση? Ξέρω πολύ λίγα για το θέμα. Να σας πω τι ξέρω. Ξέρω ότι... Αλλά φυσικά, ό,τι συγκεκριμένες απαντήσεις θέλετε, μπορούμε να επανέλθουμε. Ξέρω ότι το δάνειο προς την Αυγή είναι ύψους γύρω στα 900.000 ευρώ. Δεν είμαι πρόσφορος να σας πω ότι έχουμε συμψηφίσει, αλλά όπως σας είπα, η πολιτική μας είναι να μην συμψηφίζουμε. Εξυπηρετείτε. Δεν συμψηφίζουμε διαφημιστικές δαπάνες με εξόφληση δανείων. Αυτό που μου είπατε για την offshore δεν το γνωρίζω, θα το ψάξω. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπουμε κάθε μέσο σαν μια αυτοτελή εταιρεία. Εκτός αν έχει δοθεί εγγράφος και με τυπικό τρόπο κάποιες μορφές εξασφάλιση, δεν αφινόμαστε σε θεωρητικές εξασφαλίσεις. Αυτό. Κύριε Πρόεδρε, εν ώψη της πιθανότερης παρουσίας του μάρτυρα ξανά στην Επιτροπή σε μελλοντική συνεδρίαση, αυτό που θα θέλαμε να δούμε να κατευθεί είναι, κατά πρώτον, η επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ προς την Εθνική Τράπεζα 16 Τρίτου του 16. Θα θέλαμε μια συγκεκριμένη απάντηση και αντίγραφα συμβολογραφικών πράξεων αν υφίσταται πράγματι εγγύηση των δανείων του ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρχει ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ προς ακίνητη περιουσία. Θα θέλαμε και την ανάλυση της μετοχικής σύνθεσης, το due diligence που έγινε για την Αυγή, και να μας πείτε ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο πίσω από την κυπριακή offshore που έχει 2,93% της Αυγής. Σας ευχαριστώ.